Φίλες και φίλοι, καλό μήνα, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε απόψε. Κοράκι και μαντρόσκυλο των αφεντικών ήταν οι χαρακτηρισμοί του Κυριάκου Βελόπουλου και του Παύλου Πολάκη αντίστοιχα για τον διορισμό του Γιώργου Τσιλιβάκη ως Προέδρου της Ανεξάρτητης Πλέον Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Ο εκλεκτός του Υπουργού Εργασίας Κώστα Χατζηδάκη, μάλιστα, είχε έρθει μόλις τέταρτος στην αξιολόγηση προσόντων. Φέρατε υπεύθυνο τον έφερε ο κ. Χατζηδάκης, έναν κύριο Τσιλιβάκη. Ξέρετε ποιος είναι ο Τσιλιβάκης, διευθυντής της Σύντρουμ των κοράκιων, και μου το βάζετε υπεύθυνο στην επιθεώρηση εργασίας. Το κοράκι, ένα κοράκι, κανονικό είναι ο άνθρωπος. Το παιδί του αφεντικού των μεγάλων επιχειρήσεων που δούλεψε. Αυτό είναι ο κύριος Τσιλιβάκης. Ξέρετε πώς τους λέγαμε αυτούς τους προσωπάρχες, τους διευθυντές ανθρωπίνων πόρων στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί εγώ δεν είμαι φιλελεύθερος, αλλά έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, πολύ. Αντίθετα με κάποιους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι, αλλά συνέχεια βυζένουν το δημόσιο. Έτσι. Πώς τους λέγαμε αυτούς? Τα μαντρόσκυλα των αφεντικών τους λέγαμε. Το σκληρό πρόσωπο της πολιτικής ενός μισάνθρωπου πρωθυπουργού δείχνουν τράπεζες και οργανισμοί. Στη Θεσσαλονίκη, η τράπεζα έβγαλε στο σφυρί το σπίτι ενός άνεργου 56χρονου με ανάπηρη σύζυγο, που διαβιώνουν με 313 ευρώ, πουώντας απελπισμένος, κάνει λόγο ακόμα και για απονενοημένο διάβημα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης η ΔΔΕ δηλώνει αναρμόδια για οποιοδήποτε παράπονο, αφού απλά παραλαμβάνει τις εντολές των παρόχων για τις διακοπές ρεύματος. Τι λέει 38χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών για τη διακοπή και στο σπίτι της αλλά και στο ταβερνάκι? Και μετά αφισβητεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, που κατατάσσει την χειραγωγούμενη ελληνική δημοσιογραφία στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Μητσοτάκη και σημερινός διευθυντής της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας διεγράφει προσωρινά από την ΕΣΥΕΑ για την απάτη με τον δίθεν ανταποκριτή στη Μόσχα Αχιλέα Πατσούκα, που έστειλε τα ρεπορτάζ για την Ουκρανία από το σπίτι του στην Κυψέλη. Δύο περιοχές. Η ΕΡΤ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στις πηγές του ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στην Ανατολική Ουκρανία και βλέπουμε και την ανταποκριτριά μας στη Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, και τον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, τον Αχιλέα Πατσούκα, και τον Παντελή Γκόνο, που θα μας δώσει συνολικά τις πρώτες αντιδράσεις και όλες τις νεότερες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από σένα, Αχιλέα Πατσούκα, γιατί πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν. Τι ακριβώς είπε? Ναι, έκανε, καταρχάς το σημαντικό είναι ότι απενθύθηκε. Είχε προηγηθεί πέρσι τον Οκτώβριο η μόνιμη διαγραφή του πρωτοπαλίκαρου του Μητσοτάκη απεργοσπάστη Άρη Πορτοσάλτε, ενώ το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ είχε αποφασίσει την προσωρινή διαγραφή μεταξύ άλλων και του επίσης απεργοσπάστη Νίκου Ευαγγελάτου. Ναι καλέ, αυτού που βραβεύτηκε από την Σάκη Λαροπούλου ως υπόδειγμα δημοσιογραφίας και για την προσφορά του στο κάποτε χαρακτηριζόμενο ως λειτουργήμα. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα του σημερινού πολυθυματικού ενημερωτικού μαγκαζίνου Σκρυπταμάνετ. Και αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες τις εκπομπές, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές ακολουθώντας τα επόμενα τρία βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.